Όχι, είσαι καλός στα video games και σε όλα τα μαθήματα και είσαι καλός στα σπορ. Τρέχεις τόσο γρήγορα. Σκάσε! Βεβαίως, βεβαίως. Αγαπημένος ρόλος έως τώρα. Θα πω... εντάξει, το προφανές νομίζω ότι είναι ο Μάγκμαν σίγουρα. Είναι πολύ αγαπημένος ρόλος. Ήταν αρκετά απαιτητικός, αλλά είχε όλη αυτή την τρέλα και την ενέργεια, ας πούμε, την οποία δεν είχα συναντήσει εγώ τουλάχιστον μέχρι τώρα σε άλλους ρόλους, οπότε σίγουρα θα πω αυτόν. Και αν ήταν να επιλέξω και ένα δεύτερο, θα επέλεγα ίσως και τον Πουτάρο από το Oni, από τη σειρά που ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρας, ενδιαφέρον. Είχε και αυτός πολλές εναλλαγές, είχε άλλη χρειά που έπρεπε να πιάσω. Γενικά, ό,τι απαιτεί ενέργεια πάντα και εύρος, ας πούμε, από μένα, οπότε να με κάνει να δώσω, ας πούμε, όσο περισσότερη ενέργεια και εγώ μπορώ, μου τραβάει πάρα πολύ το ενδιαφέρον και μ' αρέσει πάρα πολύ. Η σκηνοθεσία στη μεταγλώτηση. Καταρχάς, εγώ προέρχομαι γενικότερα από το κομμάτι της σκηνοθεσίας, είναι κάτι πολύ κοντινό σε μένα, γιατί εγώ προέρχομαι από τον κινηματογράφο, σαν ειδικότητα, γιατί στην ουσία είμαι σκηνοθέτης κινηματογράφου. Και η μεταγλώτηση προέκυψε τελείως άσχετα από αυτό. Είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενα, κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, κάτι που θα ήθελα να κάνω από μικρός, αλλά δεν είχε έρθει κατάλληλη στιγμή, δεν ήταν οι συνθήκες τέτοιες, δεν είχε προκύψει μέχρι τότε. Οπότε όταν όταν εμφανίστηκε και η ευκαιρία να ασχοληθώ με τη μεταγλώτηση, στην πορεία προήρθε, μετά από αυτό, μετά από την ενασχόληση ως τοπιός, ήρθε και το κομμάτι της σκηνοθετικής επιμέλειας. Οπότε, έχοντας δει πως και το κομμάτι του ηθοποιού πως είναι από μέσα, καλείσαι μετά να σκηνοθετείς, να αναλάβεις την σκηνοθετική επιμέλεια ενός μιας ταινίας ή μιας σειράς, το οποίο βέβαια έχει πολύ διαφορετικές απαιτήσεις και πολύ διαφορετική λειτουργία, ας πούμε, και απαιτήσεις και από σένα ως σκηνοθέτη σε σχέση, ας πούμε, με τη σκηνοθεσία του κινηματογράφου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά είναι κάτι πάρα πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να πω ότι με δυσκολεύει, αλλά είναι πάντα ανάλογα κιόλας με το ρόλο, γιατί πρέπει καλούμε να πιάσω πιο πολύ όχι τόσο τη χρειά του χαρακτήρα που θα κληθώ να υποδηθώ, αλλά όσο τη διάθεση. Οπότε, προφανώς, παίζει ένα σημαντικό ρόλο, γιατί πολλές φορές και βάσει αυτής μπορεί κάποιος να σε καστάρει σε κάποιο ρόλο, αλλά... καλούμε πιο πολύ να πιάσω την διάθεσή του, την ενέργειά του. Οπότε είμαι εκεί και αυτό είναι ουσιαστικά. Και η μεταγλώτηση πρέπει να είσαι έτοιμος ανά μήνα πέρας. Οπότε πιστεύω ότι είμαι πάντα ανοιχτός και σε οδηγίες και στα πάντα. Οπότε θα έρθει, νομίζω, το κατάλληλο αποτέλεσμα. Λοιπόν, ο Νίκ Νέλσον ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή χαρακτήρα για να κάνω, γιατί καταρχάς, εντάξει, είναι ηλικιακά πολύ μικρός κιόλας σαν ρόλος. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρας, γιατί είναι ένα πολύ ευαίσθητο παιδί, ένα παιδί το οποίο καλείται να ανακαλύψει πράγματα για τον εαυτό του σε μια πολύ ιδιαίτερη ηλικία. Και μου άρεσε πάρα πολύ όλη αυτή η ευαισθησία που έβγαζε αυτός ο χαρακτήρας. Και γενικότερα όλη η προσέγγιση που είχαμε, θεωρώ, στη συγκεκριμένη σειρά ήταν με πολύ αγάπη και πολύ ευαισθησία. Και πιστεύω ότι βγήκε αυτό στο τελικό αποτέλεσμα. Ελάω γιατί είναι κάτι το οποίο δεν περίμενα ποτέ τι θα κάνω. Το έβλεπα, δηλαδή, όντας κι εγώ
Πιο μικρός το είχα πετύχει στην τηλεόραση. Τώρα όταν προέκυψε αυτό σαν project, εντάξει, είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το πώς θα δουλευτεί αυτό το πράγμα, γιατί είναι, τολμώ να πω ότι ήταν αρκετά δύσκολο σαν εγχείρημα, γιατί δεν έχεις να κάνεις τόσο με σενάριο, δεν έχει τόσο πολλές ατάκες, οι χαρακτήρες μιλούν περισσότερο, έχουν περισσότερες αντιδράσεις, οπότε ήταν αρκετά απαιτητικό, μπορώ να πω. Και τα πάρα πολύ, εννοείται, περάσαμε πολύ ωραία. Αλλά ήταν λίγο ζωρικό. Είναι ένας ρόλος, λέω, Tinky Winky. Ναι, δεν ξέρω, θα το βλέπω στον ύπνο μου, δεν ξέρω αν θα το βλέπω. Λοιπόν, το Cuphead ήταν, νομίζω, από τις ωραιότερες δουλειές που μου έχουν τύχει. Καταρχάς, το παιχνίδι δεν το είχα παίξει, όχι για κανένα λόγο, γιατί ήταν δύσκολο και ήταν platform, οπότε εγώ με τα platform δεν τα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το ότι κατάφερε και έγινε σειρά με την τεχνοτροπία που έχει στο animation και με τα αστεία που έχει, γιατί θυμίζει μία σειρά, σειρές μάλλον, που πηγαίνουν πιο πολύ σε δεκαετίες όπως του 30 και αργότερα. Και θυμίζει πάρα πολύ Looney Tunes με την έννοια των αστείων και, και του χιούμορ, ας πούμε, που βγάζει. Και καταφέρνει ταυτόχρονα σαν σειρά να είναι και για ενήλικες αλλά και για παιδιά. Οπότε όλος αυτός ο συνδυασμός και το πώς κατάφεραν και οι δημιουργίες να το φέρουν εις πέρα σε όλο αυτό το πράγμα και κατά συνέπεια και εμείς μετά να καταφέρουμε να βγάλουμε το ίδιο ερμηνευτικά αποτέλεσμα όσο μπορούμε να είναι εφάμιλο της ποιότητας. Νομίζω το καθιστούν ως μία από τις πιο αγαπημένες μου δουλειές. Λοιπόν, το He-Man καταρχάς ήταν μία πολύ αγαπημένη, ας πούμε, από μικρός, νοσταλγική, ας πούμε, σειρά. Και τώρα στην καινούργια της, τέλος πάντων, έκδοση, ήταν κάτι πολύ, έτσι, τρίκι, να το πω, ας πούμε, γιατί έπρεπε να βγάλει το κατάλληλο αποτέλεσμα πρέπει να αλλάξω αρκετά τη φωνή μου, γιατί ο χαρακτήρας που κάνω, ο Beastman, ήταν κυρίως πολύ χαμηλά, ήταν όλο γκρέζι, ήταν πολύ χαμηλός, έπρεπε να παίξω πολύ και ήταν και όλας από τους σχετικά πρώτους μου μεγάλους ρόλους, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, ναι, ήταν σίγουρα μια πολύ, ας πούμε, ιδιαίτερη δουλειά και αυτό, ναι. Και ανυπομονώ, ελπίζω να βγουν και άλλες σεζόν, γιατί πιστεύω πάει πολύ καλά σαν story. Λοιπόν, το My Hero Academia, για την ιστορία, να πω ότι ήταν αγαπημένη σειρά anime για μένα, γιατί το ξεκίνησα πριν από αρκετά χρόνια και το παρακολουθώ, εννοείται, ακόμα. Οπότε ήταν πολύ μεγάλη χαρά που κατάφερα να συμμετάσχω σε αυτό το project. Ήταν, δηλαδή, πάντα ονειρεύομαι να κάνω anime, δεν το συζητώ. Νομίζω οποιοδήποτε ηθοποιός φωνής πει ότι δεν θα ήθελε να κάνει anime, είναι ψεύτης. Οπότε ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Ήταν αβανταδόρικος ο ρόλος γενικότερα, γιατί είναι από αυτούς τους ρόλους που στα anime, ας πούμε, τους συναντάς πολύ συχνά, γιατί έχουν τέτοια χρειά και τέτοια ενέργεια, ας πούμε, αυτοί οι χαρακτήρες που πας σε πολύ safe, ας πούμε, μονοπάτια. Εγώ, να πω την αλήθεια, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω τον Μπάκουγκο, αλλά δεν έκατσε, τι να κάνουμε. Όμως ήταν πολύ ωραίος χαρακτήρας και ο Τοντρόκη, δεν το συζητώ. Ήταν από τα highlights, ας πούμε, νομίζω. Αγαπημένη μου ταινία. Τώρα μιλάμε για animated, λογικά. Όταν λέμε για αγαπημένες ταινίες, πάντα μου είναι δύσκολο να τις βάλω σε μία σειρά. Αλλά πάντα νομίζω, από τις πρώτες που μου έρχονται, νομίζω ότι είναι η συντροφιά του δαχτυλιδιού. Οπότε είμαι fanboy του Άρχοντα εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε τα συναισθήματα μου προκαλεί ακόμα και τώρα αυτή η ταινία
και τη βλέπω πόσες φορές, μια φορά το χρόνο τουλάχιστον. Είναι, ναι, εντάξει. Οπότε ναι, θα πω αυτή. Full Metal Alchemist Brotherhood. Και το λέω με μία ανάσα γιατί είναι από τα αγαπημένα μου. Θεωρώ ότι είναι, το έχω ίσως, όχι το 5, θα το πω νούμερο 1 για μένα. Και το βλέπω ακόμα και τώρα. Δηλαδή το ξαναβλέπω. Και έχει υπέροχους χαρακτήρες, υπέροχο story. Δεν είναι πάρα πολλά επεισόδια. Είναι σπουδαία σειρά. Αυτό ίσως θα έλεγα και το Monster που είναι λίγο πιο ενήλικο. Καλά, μακράν, πολύ ενήλικο βασικά είναι. Με τα θέματα πραγματεύεται. Αλλά νομίζω ότι ναι, είναι πιο doable αυτές τις σειρές, θεωρώ. Αυτό να πιάσει κανείς σειρές, ας πούμε, όπως τον Άρτο που είναι άπειρα επεισόδια. One Piece που είναι επίσης άπειρα επεισόδια. Και συνεχίζεται ακόμα. Berserk θα ήθελα πάρα πολύ να έρθει. Κοιτάξτε, η λίστα είναι μεγάλη. Αλλά ναι, πρέπει να πω ένα. Θα πω το Full Metal Alchemist. Γιατί και αλλά το Brother είναι πιο κοντά στο manga, οπότε έχει, νομίζω είναι πιο ολοκληρωμένη ιστορία. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Όταν, βασικά δεν είχα δει καν, δεν ήξερα ποιο είναι το υλικό, αλλά όταν άκουσα Casey Jones, εμένα το μυαλό μου πήγε βέβαια στις παλαιότερες εκδοχές του Casey Jones που είχαμε δει, ας πούμε, από τα χειρονιτζάκια της δεκαετίας του 90, ακόμα και από την live action ταινία που τον είχε παίξει ο Ηλίας Κοτέας, όσοι παλαιότεροι τον θυμούνται. Αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση του Casey Jones αυτή την ταινία, γιατί είδαμε μια πιο νεανική του εκδοχή, είχε πολύ ενδιαφέρον, ήταν πολύ ωραίο. Ωραία. Ο Άντι ήταν, νομίζω, ο πρώτος μου live action ρόλος. Και ήταν η πρώτη φορά που μπήκα έτσι στα κομμάτια της μεταγλώτησης σε μια ταινία live action, γιατί έχει τελείως διαφορετικές απαιτήσεις το live action από το animation. Πρέπει να είσαι πολύ πιο κοντά στην ερμηνεία του ξένου ηθοποιού, γιατί έχεις να κάνεις με ηθοποιό και όχι με κάποιο καρτούν. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ πιο κινηματογραφικός, να το πω έτσι, και λιγότερο θεατρικός και πιο λιγότερο, ας πούμε, στα κόκκινα αναλόγως τώρα την ενέργεια, αλλά ήταν σαν χαρακτήρας πολύ, θεωρώ, πολύ κοντά σε μένα, με την έννοια όχι της χρειάς, όχι όσο, ας πούμε, της αντιμετώπισης που έχει, που είναι ένας τύπος λίγο κυνικός, λίγο έχει πολύ τον σαρκασμό μέσα του, κάτι το οποίο το έχω και εγώ, είμαι αυτός σαρκαστικός γενικά. Ήταν πολύ, πολύ ωραίος τύπος, ωραίος τύπος. Δηλαδή θα μπορούσα να με βλέπω να δουλεύω σε δισκάδικο και να... Δεν ξέρω. θα έχει να... στον Πρίγκιπα Δράκο τώρα έκαναν... μικρό σχετικά ρόλο, διάφορους ρόλους έκανα, αλλά ο κύριος ρόλος μου σε αυτή τη σεζόν που μας πέρασε τώρα ήταν του Καρίμ, που ήταν ένας πρίγκιπας των Ξωτικών, ο οποίος είναι και μάγος, προσπαθεί, ας πούμε, να πάρει τη θέση της αδερφής του, γιατί δεν συμφωνεί με τις μεθόδους της. Ήταν έτσι πολύ ευγενικός, έτσι νόμπλ χαρακτήρας, για να το πω έτσι, ένα sorcerer, ας πούμε, προσπαθώ να μιλήσω με όρους D&D τώρα εδώ και κολλάω, γιατί είμαι και πολύ γενικότερα, δεν μπορώ να το κρύψω. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε έτσι αυτό το κομμάτι της ήρεμης δύναμης, που είχε έτσι, που μιλάγε έτσι πολύ συγκεκριμένος αυτά που έλεγε, μια ευγένεια και μια δύναμη έβγαζε, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Το Τζίμι Δράκος είχε πολύ πλάκα. Καλά, πέρα από το χαρακτήρα μου, θεωρώ ότι ο χαρακτήρας του Δράκου ήταν, εντάξει, πιο βαντατόρικος σίγουρα. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω αυτό το ρόλο. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ που κατάφερα και έκανα πάλι, γιατί ήταν μια περίοδος που έκανα
πολλούς villains, ξέρω εγώ, εκείνη την περίοδο, πολλούς κακούς σε ταινίες. Αλλά ήταν, ο Ρος ήταν έτσι ένας σκληρός τύπος που είχε πολύ έτσι ενδιαφέρον. Μ' άρεσε αυτός. Ήταν δύσκολο να συμμετέχω. Δεν θα ήθελα να συμμετέχω σε αυτή τη διάσωση. Γιατί πέρα από το ότι είναι μια συγκλονιστική ιστορία αυτή, η οποία συνέβη το 2018, ήταν πολύ δύσκολο project, μπορώ να πω, γιατί είχαμε να δουλέψουμε καταρχάς σε γλώσσα η οποία δεν είναι πολύ συνηθισμένη, ίσως καθόλου συνηθισμένη θα έλεγα, που είναι ταϊλανδέζικη η γλώσσα. Οπότε, προφανώς όταν ακούς τα ταϊλανδέζικα έχουν πολύ διαφορετική ροή στο πώς μιλούν οι άνθρωποι αυτοί. Προσπαθείς να πιάσεις, όπως λέω συνέχεια, γιατί είναι πολύ βασικό αυτό, την ενέργειά τους, τη διάθεσή τους, ώστε να βγει σωστά η ερμηνεία, γιατί όταν ακούμε φυσικά τα αγγλικά μπορούμε να καταλάβουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Αποχρειάζεται, δεν το συζητώ καν, γιατί έχουν πολύ ψηλές χρειές στην Ταϊλάνδη οι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες φυσικά. Ήταν ένα πάρα πολύ challenging project, γιατί είχε μεγάλη ποικιλία σε ρόλους. Δουλέψαν πάρα πολύ ηθοποιοί για να μπορέσουμε να βγάλουμε όλους αυτούς τους χαρακτήρες, από παιδιά μέχρι τους, μέχρι reporters, μέχρι. Ήταν μια και εμείς παλέψαμε πολύ με αυτά τα παιδιά έξω, όπως παλέψαν και αυτοί. Κάπως παλέψαμε για να βγάλουμε και εμείς αυτό το project προς τα έξω. Θεωρώ όμως ότι έγινε μια πολύ καλή δουλειά και στο τέλος τη χαρήκαμε με βάση το αποτέλεσμα και την αποδοχή και τα σχόλια που ακούσαμε. Ήταν ευχάριστο μέσα στην πολυπλοκότητά του. Είδους ρόλο. Δεν ξέρω. Έχω περάσει από διάφορα φάσματα, δηλαδή και του καλού και του κακού και δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Κοιτάζω ό,τι έρθει να προσπαθήσω να το αντιμετωπίσω όσο καλύτερα γίνεται, οπότε δεν ξέρω. Δεν έχω... Δεν μου έρχεται κάτι. Λέω, θέλω πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Εντάξει, okay, ίσως τον Ρόι είμαστε από το Full Metal, αλλά και εμείς τα λάθη τώρα. ναι, αν υπάρξει συνέχεια, πιστεύω θα υπάρξει μάλλον. Ναι, εννοείται, γιατί ήταν ένας έτσι αγαπημένος χαρακτήρας αυτός που έκανα του Γκέν. Ήταν ο Ρινόκερος, ήταν έτσι ο πιο μπουνταλάς λίγο έτσι που μίλαγε. Μ' άρεσε πάρα πολύ σαν τύπος αυτός. Είχε πολύ φάση. Μάζω περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι... Πάλι νοσταλγικά θα πω. Πάλι νοσταλγικά θα πω. Μου έχουν μείνει, ρε, μου έχουν μείνει πάρα πολύ. Ας πούμε, Αργύρης ο Παυλίδης, δεν ξέρω. Με έχει σημαδέψει αυτός ο άνθρωπος, ο μικρό. Και Ακίνδυνος ο Γκίκας, επίσης, εξαιρετική φωνή. Τον είχα και δάσκαλο. Είναι πολλές οι φωνές. Δεν μπορώ όμως να ξεχωρίσω πραγματικά. Δηλαδή, σου λέω, ίσως κινείται πιο πίσω το μυαλό μου νοσταλγικά, γιατί μπορώ να σκέφτομαι ως παιδί. Και ως φαν, ας πούμε. Οπότε, αλλά είναι, επειδή έχεις μεγαλώσει με κάποιες φωνές, ξέρεις, τις έχεις πολύ οικίες στο κεφάλι σου. Ναι, σίγουρα. Μου δίνει μεγάλη χαρά και ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο καταφέρνω και το κάνω και παράλληλα με το κινηματογραφικό μου κομμάτι, που είναι η προτεραιότητά μου στην ουσία, το να κάνω ταινίες. Αλλά η μεταγλώττιση είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ και περνάω καλά. Περνάω καλά και είναι πάρα πολύ σημαντικό να περνάει κανείς καλά κάνοντας μια δουλειά. Είναι νομίζω το πιο βασικό. Το πιο βασικό. Η πρώτη μου μεταγλώττιση, όχι πρώτη μου ρόλος, θα πω πρώτη μου μεταγλώττιση, ήταν το 2018 που έκανα μια
συμμετοχή στο Wreck-It Ralph το 2. Έκανα συμμετοχές εκεί, όπως και άλλα παιδιά τότε που είχαμε βγει από το σεμινάριο μεταγλώτης που κάναμε εκείνο τον καιρό. Αλλά ο πρώτος μου ρόλος ήταν, νομίζω, το 2019, σε μια νορβηγική ταινία, animation, που λεγόταν «Η Φάρμα των Ζώων». Και έκανα εγώ τον Αλπίνο, ο οποίος ήταν ένας πολύ ντροπαλός και έτσι λίγο μπούφος μικρός τράγος. Το οποίο είχε πάρα πολύ πλάκα, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν η πρώτη μου έτσι επαφή με έναν μεγάλο ρόλο. Και εκεί είχα περάσει πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία. Ναι, βέβαια. Δεν νομίζω να υπάρχει συνάδελφος που να μην έχω καλή σχέση. Έχουμε πάρα πολύ ταλαντούχα παιδιά και μπροστά από τα μικρόφωνα και πίσω από τα μικρόφωνα, αν το λέω σωστά. Και έχω, πιστεύω, πολύ καλή σχέση. Έχουμε αναπτύξει πολύ, πολύ ωραίες συνεργασίες, έχουν προκύψει και φιλίες ακόμα. Και είναι παιδιά και άτομα και συνεργάτες που μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά. Από ηχολήπτες μέχρι φυσικά και τους ηθοποιούς. Πιο δύσκολη νομίζω ότι... Δεν θα πω τα Teletubbies. Θα πω πάλι το Tai Cave Rescue, γιατί, ακριβώς για τις δυσκολίες που ανέφερα νωρίτερα. Δύσκολη όχι όσον αφορά το ρόλο, πιο πολύ ίσως το σκηνοθετικό κομμάτι. Τώρα όσον αφορά ρόλο, αν θες να το πάμε έτσι, θα έλεγα ίσως πιο δύσκολη, ότι με δυσκόλεψε, αλλά ότι έπρεπε να βρίσκομαι συνέχεια ίσως στη τσίτα και σε μία συνεχόμενη ενέργεια, ήταν νομίζω στο Cuphead Show, γιατί παίζουν πολύ στα κόκκινα και οι χαρακτήρες και στην υπερβολή και όλη αυτή έτσι, η κλάψα από τη μία, το πρέπει να φέρεις τη φωνή πολύ ψηλά για κάποια άλλη ατάκα, ήταν ένα χάος, αλλά ένα υπέροχο χάος. Αυτό. Νομίζω, ναι. Ωραία. Πάρα πολύ. Ελπίζω να σας... καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλό βράδυ.